Με τη συμμετοχή του Μακαριώτου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάση Ελλάδο Ιερώνημου και των Σεβασμιώτων των Μητροπολιτών, μελών τη Ιερά Συνόδου τη Εκκλησία τη Ελλάδα, θα τελεστεί την παραμονή τη 14η Μαου η ακολουθία του Μεγάλου Σπερινού στο Μητροπολιτικό Νόο του Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη. Ακολούθω θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση τη Ιερά Εικόνα τη Παναγία τη Ελευθερότρια με τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου, των Αρχών και του Λαού τη Πόλη. Το πρωί τη Κυριακή θα τελεστεί αρχαιρετική δοξολογία προεξάρχοντο του Αρχιεπισκόπου Ιερώνημου δύο μεγάλες ιστορικές εορτές που θα εορτάσει η πόλη μας το διήμερο 13 και 14 Μαΐου η πρώτη είναι τα 103 ελευθέρια της Αλεξανδροπόλεως και η δεύτερη τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως έχουν προσκληθεί από το Μητροπολίτη μας και θα ε, συμμετέχουν ο Αρχιεπίσκοπος και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Σε ό,τι αφορά το λατρευτικό τελετουργικό ε, πρόγραμμα το Σάββατο το απόγευμα στις 7 στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου θα τελεστεί ο Συνοδικός ε, Πανηγυρικός Εσπερινός Προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου έως τις 8 και Τέταρτο Στις 8 και 4 θα ξεκινήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Ελευθερεοτρίας στο κέντρο της ε, Αλεξανδρουπόλεως ε, και την άλλη μέρα 14 το πρωί από τις 7 έως τις 10.30 έχουμε τον Όρθρο και τη Συνοδική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος πάλι του Μακαριωτάτου. Στις 10.30 θα τελεστεί η δοξολογία, παρουσία της εκπροσώπου της κυβερνήσεως και έχω προσκληθεί πάλι και ο αρχηγός γεθα. Ο στρατηγό Φλόρο. Ο πατέρα Ειρηνέο σημείωσε πω είναι ένα ιστορικό γεγονό που για τρίτη φορά στην ιστορία τη περιοχή μα επαναλαμβάνεται. Είναι ένα ιστορικό ε, γεγονό ε, που για τρίτη φορά στην ιστορία τη περιοχή μα ε, επαναλαμβάνεται. Ε, οπότε ε, σε συνεργασία με τον Δήμο, ο Δήμαρχος και ο Μητροπολίτης μας καλούν τον Αρχιεπίσκοπο και τα μέλη θα έρθουν, η άφηξη του Αρχιεπισκόπου στην πόλη μας θα είναι το Σάββατο το πρωί και η αναχώρησή του την Κυριακή το βράδυ. ...και τις ίδιες ε, ε, μέρες ε, θα έρθουν και οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες... Ε, ...μέλη της ε, Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ένα ιδιαίτερο πάλι ε, γεγονός είναι στις 7 το απόγευμα... ...στο Δηματικό Θέατρο όπου θα παρουσιαστεί ε, μία ε, συναυλία... ...ορατόριο λέγεται, ε, το οποίο έχει γραφτεί για την ιστορία... ...της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, έχει μελοποιηθεί συγκεκριμένα, είναι μια συνδιοργάνωση του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως με την Μητρόπολη, είναι κάτι ξεχωριστό, θα είναι στην ουσία μια παρουσίαση συμφωνικής ορχήστρας με όργανα, με ευρωπαϊκή μουσική, με βυζαντινή μουσική, όπου το κείμενο αναφέρεται στην ιστορία της περιοχής με και της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως.